Ευχές πάλι. Και του χρόνου, και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά, βοήθειά σας παρακολουθεί. Θα το βάλω σε διαφήμιση για του χρόνου. Ο Σύνδεσμος δημιουργήθηκε από τους συχνιούς της Αθήνας το 1895 και είχε ως μέλη του τα πιο επίλεκτα στελέχη, όπως τον Γρυπάρη, τον Αριστομένη Προβελέκιο, πολλούς βιομηχάνους όπως τον Καρέλα και πολλούς πολιτικούς, τον Αλέξανδρο Βερνίκο, ο οποίος βλέπεις και πρόεδρος. Και στην πάροδο των ετών, το 1900, τη δεκαετία του 60, με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Βερνίκου, που ήταν τότε και υπουργός, καθιερώθηκε η εορτή της πανηγύριος της Σουπηγής ως επίσημη εορτή της Ίθνη, ως πολιτικού, με βασιλικό διάταγμα το 1964. Από τότε εορτάζεται πανηγυρικά με τη σύμπραξη του Δήμου, της Εκκλησίας, του Συνδέσμου. Γι' αυτό είδατε και στις προσκλήσεις τους τρεις ως διοργανωτές. Η Εκκλησία φροντίζει τα της Εκκλησίας και ο Δήμος φροντίζει να κινητοποιηθούν οι εθελοντές, και εμείς φροντίζουμε τα διαδικαστικά και έχουμε κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να φέρνουμε και την φιλαρμονική του λιμενικού σώματος με τη βοήθεια των δύο πρώην αρχηγών, του κυρίου Αντρέα Συλλήγου και του κυρίου Χρήστου Δεμιχάλη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθώς επίσης... εκάστοτε εφοπλιστών όπως ήταν ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης και τώρα ο Μάριος Ιλιόπουλος, τη ΣΥΤΖΕΤΣ, καθώς επίσης και τη οικογένεια του Νίκου και τη Μαρία Μπενάκη που φιλοξενούν τη φιλαρμονική και του Νίκου και τη Μαρία Μπενάκη που του προσφέρουν κάποια γεύματα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η συναυλία που είσαστε εδώ πέρα να έρθετε το βράδυ στις 9 η ώρα στο Ηρώο, διότι είναι πάρα πολύ ωραία. Μας παίζουν και ευχαριστούμε τα παιδιά της Φιλαρμονικής που έρχονται κάθε χρόνο εδώ με τόση χαρά, φεύγοντας από την Αθήνα, γιατί δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Πρέπει να πάρουν έγκριση από τον αρχηγό για να έρθουν εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο απλό και γι' αυτό δεν γίνεται και σε όλα τα νησιά. Γίνεται μόνο στα μεγάλα νησιά όπως ας πούμε η Τίνος, που είναι η Μεγαλόχαρη, ίσως γίνεται στη Σύρο και στη Σύρο. Εμείς στα χρόνια, στο διάβαθρο των χρόνων, ασχολούμαστε με τα αρκετά πολιτιστικά, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα πολιτιστικά μας όσο μπορούμε και να αναδείξουμε τη σύφνη μας στον ευρύτερο χώρο. Και γι' αυτό ψάχνουμε λίγο και τα παλιά, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει γίνει μια αποκοπή της πνευματικής, αν θέλετε, κληρονομιάς της σύφνη, από τα παλιότερα χρόνια και αυτό είναι λογικό, διότι ο Προβελέκιος ήταν δεκαετία του 30. Ο Δημαϊκός, γνωστός ποιητής, εθνικός ποιητής, ο Περπάτης τα ίδια. Άρα αυτά πρέπει να περάσουν στις επόμενες γενιές και προσπαθούμε όσο μπορούμε ψάχνοντας τα αρχεία μας, γιατί έχουμε αρκετά σημαντικά αρχεία, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία στο διάβα των χρόνων έχουν απαλληφθεί. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καλέσω τον Άλκητο Λεμπέση να διαβάσει ένα βήμα για τη Χρυσοπηγή, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά και το αναβρήκαμε, που υμνεί ο Αριστομένης Προβελέκιος στη Χρυσοπηγή. Ας έρθει λοιπόν ο Άλκης να μας διαβάσει αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και γεια σε όλους. Τελεία ποίηματος, εσύ εποχή μας, ακούγεται λίγο περίεργο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι εδώ ήταν το νησί των Ποιητών. Είναι το νησί των Ποιητών για τις πλευρές των τρεις. Ο Αριστομένης Προβελέκιος, όπως πολύ καλά ξέρετε, είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη Χρυσοπηγή. Εκτός από το κελί, το μικρό το κελί, το πτωχικό που ατένιζε τον ορίζοντα και άκουγε τα κύματα από κάτω και αντλούσε την έμπνευσή του, έμενε εκεί λοιπόν τα καλοκαίρια
Εκτός από αυτό είχε και προσωπική εμπλοκή. Θρησκόληπτος μπορεί να μην ήταν, θρησκευτικό αίσθημα όμως είχε. Τόσο και το 1892 όταν αρρώστησε η γυναίκα του η Αγναία, έγραψε ένα ποίημα, το δημοσίευσε στην σειρά Νεκρολούλουδα της πρώτης του συλλογής, το 1893, προσευχόμενος στην Παναγιά τη Χρυσοβηγή να σώσει τη γυναίκα του. Οι βουλές του κυρίου ήταν διαφορετικές. Η γυναίκα του πέθανε, εμείς έχουμε ένα λαμπρό ποίημα που λέγεται Χρυσοπηγή. Το ίδιο ποίημα, ο Σύνδεσμος Ιφνίων το 1930, μαζί με άλλα τρία μικρά ποίηματα, έβγαλε ένα μικρό βιβλιαράκι σε 1500 αντίτυπα που λέγεται Χρυσοπηγή. Εκεί μέσα, εκτός από το πρώτο ποίημα που σας είπα, τους βράχους των Αουρών, ένα δεύτερο, υπήρχε το θαύμα της Χρυσοπηγής και υπήρχε και ο βράχος της Μητριάς. Το βιβλιαράκι αυτό το επιμελήθηκε ο φίλος του Προβελέγγυο, ο Τσελεμεντές, ο Νίκος Τσελεμεντές, και τα έσοδα πήγανε στο Σύνδεσμο Ιφνίων. Για ένα περίεργο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, ένα ποίημα που έγραψε τον Αύγουστο του 1929 ο Προβελέγγυος δεν μπήκε σε αυτό το βιβλιαράκι. Έμεινε στην αφάνεια όπως πάρα πολλά ποίηματα του Προβελέγγυου. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος άχρονος και δεν φρόντιζε το έργο του να κυκλοφορήσει με το, αυτό που θα λέγαμε μάρκετ. Αν ήταν εδώ ο Προβελέγγυος θα σας το απήγγειλε ο ίδιος. Δυστυχώς δεν τον έχουμε τον ίδιο και το λέω αυτό γιατί ο Προβελέγγυος ήταν πολύ γνωστός σε όλη την Ελλάδα για τις απαγγελίες του. Το μόνο που σας μείνει είναι εγώ, έχω και το μουσάκι τώρα έτσι λιγάκι να μοιάζω με τον Προβελέγγυο. Το ποίημα αυτό που θα σας διαβάσω λέγεται «Ο Παναγιά Χρυσοπηγή». Δεν είναι τελείως άγνωστο γιατί ο Τσατσαρόνης στη διδακτορική του διατριβή που τυπώθηκε σε βιβλίο στη Σύφνο, από το Δήμο Σύφνο το 2009, το έχει σε φωτογραφία μέσα. Είναι όμως αφανές ποίημα. Εγώ το εντόπισα στο αρχείο του Προβελέγγυου που τηρείται στην Ακαδημία, ξόδεψα αρκετές μέρες εκεί για κάποιους άλλους λόγους και πρώτα-πρώτα έπεσε το μάτι μου επάνω. Και επειδή ξέρετε όλοι πόσο εμβόλυνη η σοβηγή στο μυαλό μας, αποφάσισα και πρότεινα στον Πρόεδρο να σας τον διαβάσουμε. Το μεταγράψαμε από το πρωτότυπο χειρόγραφο και θα μου επιτρέψετε να σας το πω. Ναι. Το αφιερώνει στην αρχαία εικόνα της Χρυσοπηγής. Ο τίτλος του είναι «Ο Παναγιά Χρυσοπηγή». Μέσα από ποιο ναυάγιο εκύλησε κυματοζάλι το εικόνισμά σου τάγιο σε τούτο τα κρογιάλι, ο και χαριδωμένο. Κιδού, καλότυχος ψαράς διαβαίνει και σαν μια λάμψη μυστική αντικρίζει στο κύμα πάνω που στην αμπουλιά φλισβίζει. Και με προαίσθημα συγκίνηση ιερή σημώνει. Την εικόνα σου θωρεί, την προσκυνά, με βλάβια την παίρνει, στην εκκλησιά τη φέρνει. Πανάρχια εκκλησιά που στα κροτήρι στέκει εκεί, ερημική. Μα εσύ τη λάμπρινες, στα γύρω τα νησιά η δόξα σου απλώθηκε. Η χάρη σου εδώ πέρα εφαδερώθηκε. Η χάρη σου η θαυματουργή. Ω Παναγιά Χρυσοπηγή. Ω πόσων κρυφών πόνων οικεσίες έχεις ακούσει. Πόσες απελπισίες με δάκρυα σε έχουν λούσει. Και εσύ που γνώρισες του πόνου τη φωτιά. Σύ που σου σταύρωσαν το γιο σου. Τους πονεμένους άκουες πονετικιά, πλούσιο τους χάριζες το έλαιό σου, αναψυχήν ουράνιας δρόσου. Πού θε μας ήλθες, ποιο εστόλιζες παλάτι, ποιο ναό, πώς βρέθηκες στη θάλασσα, που σε έφεραν ως σαν φτωχή νησιώτησα, ως σαν αβαγημένη ταξιδιώτησα, εσέ των ουρανών την άνασα. Μην ήλθες από τη χρυσή μας πόλη, τη θαυμαστή στην οικουμένη όλη. Κι ήσουν εκεί τη μαύρη μέρα του χαμού, του θρήνου και οδυρμού. Κι είδες την πόλη της λαμπρότητος ρημάδια. Τ' άστρο της δόξας της να σβήνει στα σκοτάδια. Κι είδες το θρηλυκό το λάβαρο σκισμένο, πατημένο από τον άβαρο. Και την Αγιά Σοφιά να κολυμπά σε ποταμούς αιμάτων. Κι ήταν τα δάκρυα σου, ήταν τα μάτια σου, συγγνώμη, θαμπά από τα δάκρυά του. Και σάρπαξαν απίστων χέρια
και σε έριξαν στα κύματα που σε ευλαβήθηκαν και σε έφεραν ακέρια με νανουριστικά γλυκομιλήματα με στην αφρόεσά των αγκαλιά από τη σκλάβα πόλη των δακρύων, των στεναγμών, των μαρτυρίων στην έρημη μα ελεύθερη ακρογιαλιά. Περνούσαν τα σκληρά της αγωνίας χρόνια, ερχόταν και έφευγαν τα χελιδόνια και στους ψιλούφους σουθόλους και λαϊδούσαν και τα βουνά τριγύρω ανθοβολούσαν. Μα τις καρδιές επλάκωνε βαρύς χειμώνας. Αλήλθεν άστραψεν ο πεπρωμένος αιώνας. Κι είδες ο Δέσποινα από το ναό σου που στα κροτήρια πάνω στέκει του αθάνατου πυρπολιτή τα στροπελέκη και ουράνια λάμψης φώτισε το μέτωπό σου. Κι είδες τα κύματα να σέρνουν τα άδοξα συνδρήματα βαρβάρου στόλου από καΐδια στην αμμουδιά την ίδια όπου κατεβοδόθηκε ένα καιρό το εικόνισμά σου το ιερό. Αύγουστος του 29. Πέρα. Και οι αρχιερείς που τον συνόδευαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους εχθές και σήμερα έπρεπε να αναχωρήσουν με το πλοίο στις 1 η ώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι εδώ τώρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που τόσο η Δήμαρχος και τα δώρα στον Σεβασμιότατο και στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βρύσης προσφέρθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Κατά τα υπόλοιπα, ό,τι συνηθίζεται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Βοήθειά μας η Παναγία Χρυσοπηγή. Και του χρόνου όλοι εδώ. Του χρόνου όλοι εδώ.